Η ΔΕΦ για τις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις της περιφέρειας και της Βορείου Ελλάδος αποτελεί ένα είδος οικονομικής πρωτοχρονιάς. Άρα υπ' αυτή την έννοια η επιχειρηματικότητα γιορτάζει την έναρξη του οικονομικού έτους, όπου τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι πολλά πράγματα αλλάζουν, ή μάλλον το τελευταίο διάστημα πολλά πράγματα αλλάζουν σε σχέση με τα χρόνια της κρίσης. Οφείλω να πω ότι ο θεσμός της ΔΕΘ έχει αναβαθμιστεί εξαιρετικά με την τιμόμενη χώρα, ένας θεσμός ο οποίος εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια με μεγάλες χώρες, τη Ρωσία, η Κίνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ινδία φέτος, του χρόνου η Γερμανία. Η συμβολή και ο πολλαπλασιαστής της έκθεσης έχει αναβαθμιστεί τα τελευταία χρόνια. Σε αυτό έχουν συμβάλει και οι εξαιρετικές επιχειρηματικές αποστολές οι οποίες έρχονται από τις τιμόμενες χώρες της Αμερικής αλλά και της Ινδίας φέτος. Η συμβολή μας στο να δημιουργηθούν B2B και συνεργασίες είναι μεγάλη. Έχουν δρομολογηθεί πολλά ραντεβού, έχουν δρομολογηθεί επιχειρηματικές αποστολές και ανταλλαγή επισκέψεων. Ευελπιστούμε ότι όλα αυτά θα μετοσιωθούν σε ΑΕΠ, σε επενδύσεις, σε θέσεις εργασίας. Σχετικά με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, οφείλω να πω ότι υπάρχει ένας, αν θέλετε, μία αισιοδοξία. Ξεκάθαρα το επιχειρηματικό κλίμα, το περιβάλλον βελτιώνεται. Η ψυχολογία φαίνεται ότι έχει αρχίσει και ανεβαίνει και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, που είναι, όπως έχουμε αναφέρει, και ρεαλιστικές αλλά και μετρήσιμες, συμβάλλουν πάρα πολύ στην βελτίωση, στην έτη περαιτέρω βελτίωση της ψυχολογίας και του επιχειρηματικού κλίματος. Θεωρώ ότι ειδικότερα τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός για την περιφέρεια, για τη βιομηχανία και για το επιχειρήν, την ειδική οικονομική ζώνη αλλά και την παραχώρηση των 720 στρεμμάτων στην Αλεξάνδρεια ζώνη καινοτομίας, δημιουργούν αυτές τις υποδομές που εκλείπανε από την περιοχή μας για να δημιουργηθεί περαιτέρω ανάπτυξη, περαιτέρω επενδύσεις. Υπ' αυτή την έννοια αναμένουμε του χρόνου στη ΔΕΘ να κάνουμε τον απολογισμό μας και να δούμε ποια από αυτά τα μέτρα, ποια από αυτές τις εξαγγελίες υλοποιηθήκαν ή σε ποιο βαθμό υλοποιηθήκαν και να λάβουμε, αν θέλετε, τις διορθωτικές ή όχι κινήσεις οι οποίες θα αναβαθμίσουν ακόμα περισσότερο την επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα ή θα διορθώσουν τα στρεβλά τα οποία ξεφύγαν, να το πω έτσι, από το ραντάρ μας τη χρονιά που θα έχει περάσει.